Πάμε μέχρι και τις 2 με ό,τι υπάρχει στην ποδοσφαιρική παοξιδική επικαιρότητα, ας το πούμε έτσι. Για τα επόμενα 90 λεπτά έχουμε πολλά και διάφορα. Θα προσπαθήσουμε να ξεφύγουμε και από τα ποδοσφαιρικά, να δούμε και ό,τι άλλο συμβαίνει. Επικοινωνούμε με μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε καιρό το μήνυμα στο 54526. 6 Ιουλίου σήμερα, 6 Ιουλίου. Ξεκινάει ένα δεύτερο στάδιο προετοιμασίας του ΠΑΟΚ. Στο ποδόσφαιρο επέστρεψε η ομάδα στο γήπεδο. Από την Κυριακή και πάλι στην Ολλανδία. Άλλα 3 ή 4 φιλικά παιχνίδια. Τα μεταγραφικά θέματα. Μια-δυο εκκρεμότητες που υπάρχουν. Βέβαια, μια-δυο εκκρεμότητες με παίκτες που είναι να έρθουν. Σίγουρα παραπάνω εκκρεμότητες και με ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι να αποχωρήσουν. Και είναι εκτός ομάδας κυρίως, εκτός του γκρουπ που βρέθηκε στην Ολλανδία, αλλά ίσως και παιχτών που ήταν μέσα σε αυτό. Για παράδειγμα, ο Κουλούρης ήδη αποχώρησε και παίζει, ανήκει στον Ατρόμητο. Σήμερα στις 5 Ουρουγουάη Γαλλία, στις 9 Βραζιλία Βέλγιο. Ακούω εκτιμήσεις ότι αυτό ειδικά το μάτς μπορεί να έχει πολλά γκολ. Νομίζω είναι λάθος. Γιατί? Το Βέλγιο Βραζιλία. Ναι. 0-0 παίκτο. Γιατί ρε, η Βραζιλία θα βρει χώρους με το Βέλγιο. Και το Βέλγιο θα βρει. Ρε, εσύ δεν θα πάρουν ρίσκα. Με τρεις παίκτες θα βγαίνουν στην επίθεση. Λες εσύ. Ναι, τι να. Ωραία, θα βγάζει τον Ζέζους, τον Νεϊμάρ και τον Γουίλιαν. Άντε κι άλλον έναν τέσσερις. Και οι άλλοι θα βγάζουν τον Αζάρ, τον Ντεμπρόινε και τον Μαύρο Μετσέκη. Ναι, μην το μιλάς. Καλά, ας μπει το πρώτο γκολ νωρίς και βλέπουμε. Γιατί να μπει νωρίς το γκολ, ρε. Θέλουμε γκολ. Από τη Βραζιλία, ρε. Α. Από τον Κουτίνιο. Όχι Κουτίνιο, φτάνει στα 3. Α, φοβάσαι Κουτίνιο. Εγώ το έπαιξα 1-0 Βραζιλία με γκολ Τιάγκο Σίλβα. Ναι. Όχι, μου δίνει 88. Ο συνδυασμός που βρίσκει στο στοίχημα Βραζιλία Κέιν. Βραζιλία κάτοχος Κέιν πρώτο σκόρερ. Πόσο το δίνει τώρα? Νομίζω 4,5. Καλό είναι. Καλό είναι, ε. Ναι. Καλό γιατί είναι. Για την κάλυψή μας είναι καλό. Μαζί μας. Στην πρώτη ώρα NAC Shoes. Η ανδρική συλλογή και στο NAC.gr και στα καταστήματα στην Αγία Σοφίας αλλά και στο Κόσμος με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης με σεμινάρια στα τουριστικά για μπαρίστα, για μπαρτέντερ, για κάτι παραπάνω, εξειδίκευση τουριστικά. Θα πάτε Εθνική Αμήνης 14α, θα τηλεφωνήσετε 2310 22 2962 και θα μπείτε στο datalabs.edu.gr. Κυκλοφορεί μια φωτογραφία στο διαδίκτυο. Μάλλον την ανέβασε ο ψύχρας, από ό,τι καταλαβαίνω. Yeah. Ο περιβόητος. Που έχει την Ουγγαρία του 1954. Θεϊκή στιγμή. Α, το είδες? Το είδα. Μοιάζει ο Πούσκας με τον Μπέλκα. Ναι. Ίδιοι είναι. Στα 30 ο Μπέλκας λογικά θα είναι έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς, χωρίς μπριγιαντίνη στο κεφάλι, βέβαια. Μην το αποκλείς. Ίδιος όμως, δε φίλε. Ναι. Στο μεταξύ, άμα ξέρεις και τον πατέρα του Πέλκα, είναι ίδιος ο πατέρας του Πέλκα. Δηλαδή, για να καταλήξουμε τέλος πάντων, ο Πούσκας είναι ο παππούς του Πέλκα. Αυτό το πόρισμα. Γιατί ποδοσφαιρικά έχει τίποτα παραπάνω ο Πούσκας στον Πέλκα? Δεν τον έχω προλάβει, Δημήτρη μου. Τώρα, αν τον προλάβατε εσείς στην Παναγιά Φελερωμένη εκεί πέρα. Από τι λέγεται, έτσι λένε, έτσι ό,τι λένε. Δεν ξέρω, άμα θέλετε να κάνουμε ανάλυση το παιχνίδι του Ντι Στέφανο, π.χ. Το νέο δεκάρι του ΠΑΟΚ, έτσι, στη φανέλα. Ο Πέλκας που νομίζω ότι δεν ασχολείται, δεν αγχώνεται. Δεν υπάρχει κανένα βάρος, δεν υπάρχει τίποτα ιδιαίτερο. Γενικώς δεν αγχώνεται και δεν τους βλέπει, έτσι όπως ξεκινάει την χρονιά. Ένας από τους κορυφαίους πλέον ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Δημήτρης Πέλκας. Με χαρακτηριστικά τα οποία δεν τα συναντάς. Για να τα αγοράσεις θες 4-5 εκατομμύρια για πλάκα.
Για πλάκα. Και καλά να είναι, γιατί θα ηγηθεί του ΠΑΟΚ, όπως καταλαβαίνετε. Λέγαμε και νωρίτερα με τον Χρήστανθο, ο οποίος διαπίστωσε ότι ο ΠΑΟΚ δεν ξεκίνησε καλά στα φιλικά του. Και γιατί είναι αισιοδοξή, και γιατί αυτό και γιατί το άλλο. Είπε τέτοια πράγματα πάλι. Ναι, εντάξει. Το παιδί. Ψάχνει ο αντίπαλος ο ΠΑΟΚ, ψάχνει πάντα. Μα κάτι δεν είναι αντίπαλος. Αρνητικό. Δεν είναι ανταγωνιστής, δεν έχουμε ίδιους στόχους. Είναι αντίπαλος, να κάνουμε τώρα. Είτε αντίπαλος, κάτσε, είναι στην κατηγορία η ομάδα ότι δεν είναι, τον ΠΑΟΚ τον βλέπει εχθρικά. Άλλο αυτό. Ναι. Αντίπαλο δεν το λες τώρα. Και πώς να αισιοδοξεί ο ΠΑΟΚ με τη Βασιλεία, και αφού δεν είναι καλά και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Γιατί είδε κανείς την 11η του ΠΑΟΚ να παίζει. Όχι. Αλλά το λέμε και το ξαναλέμε. Δεν γίνεται αυτή η ομάδα, δεν γίνεται να χάνει τον το Βιερίνια της να χάνει τον Πρίγιο Βίτς της, να χάνει τον Πασχαλάκη της, να χάνει και τον Κάνιας της. Και να τον πουλήσουν σήμερα. Τους τέσσερις. Τερματοφύλακας Χαφ, Ελιονούση και Λάγκ. Το Χαφ πού τον πούλησε, χαμπάρι δεν πήρε. Στην Νόρκεπινγκ δεν έδωσε τον παίχτη αυτόν τον. Που έπαιξε, ήταν βασικό. Έπαιξε κάποια παιχνίδια. Έδωσε παίχτη η Βασιλεία στην Νόρκεπινγκ. Ναι, δεν έπιασε. Πώς έδωσε τον Όλσεν, τον ναι. Πήρε με μια προοπτική, δεν έπιασε και τον επέστρεψε σχεδόν στα λεφτά που τον πήρε. Ναι. Έτσι και αυτή. Για να παίχτη, θα πώς το λένε. Δεν γίνεται να μην επηρεαστεί αρνητικά. Δεν γίνεται. Είναι σημαντικό όπλο για τον ΠΑΟΚ. Γιατί μπορεί να βρουν καλύτερους, σαφώς. Μπορεί να παίξουν καλύτερα από ό,τι πέρυσι. Αλλά στο ξεκίνημα. Στο δεν μπορεί να έχουν την δεν μπορεί να καλυφθεί. Δεν μπορεί να καλυφθούν αυτά τα κενά. Δεν μπορούν. Μας τι έχουν κανένα θέμα, τίποτα. Ο πρόεδρος δεν έχει μία. Θέλει να φύγει. Φύγει από τη ζωή μας και τέτοια. Βασιλεία. Θα έχουμε τίποτα διαμαρτυρίες. Συνηθισμένοι είναι. Δεν αγχώνονται. Πήραν κάποιους παίκτες, εντάξει. Κοίτα, πολλές φορές κάποιες ομάδες ακολουθούν μια στρατηγική του στυλ ότι αποτύχαμε στο πρωτάθλημα. Έκατσε η συγκυρία της Ευρώπης. Mm. Καταφέραμε να δώσουμε υπεραξία σε κάποιους παίκτες, τους πουλάμε και χτίζουμε μια ομάδα για να ξαναπάρουμε τα πρωτεία εντός χώρας. Μπορεί να είναι αυτή η πρακτική τους. Άρα πρέπει τις επόμενες μέρες, και σαφώς θα γίνει, να έχουμε και πιο καλό ρεπορτάζ από Βασιλεία. Δηλαδή, τι κλίμα επικρατεί, ποιο είναι το σκεπτικό για αυτές τις κινήσεις. Να μας ενημερώσουν ίσως Ελβετοί. Α, είχαμε βγάλει έναν που ήταν και στο Μουντιάλ τότε. Τώρα που θα επέστρεψε, θα τα πούμε και καλύτερα. Λοιπόν, μήνυμα του 051 για να ξεκινήσουμε. Μια και κάναμε τα διαλύματά μας νωρίτερα. Ποια από τα ονόματα που ακούγονται για φορ είναι όντως στόχοι? Είμαστε κοντά σε φορ ή αριστερό μπακ? Ακούγονται, ναι, διάφορα ονόματα έχουν γραφτεί. Είναι στη φάση ο ΠΑΟΚ που κάνει μια αναζήτηση σχεδόν από την αρχή. Έτσι, κάποιες λίστες που υπήρχαν, γι' αυτό βγαίνουν και κάποια ονόματα, γιατί έγιναν και επαφές με αυτούς τους παίχτες, δυτικά, ανατολικά, πιο βόρεια. Και εντός ομάδας έγιναν επαφές, τέθηκαν κάποιοι στόχοι. Το κακό είναι ότι αυτό ξαναέγινε στον ΠΑΟΚ, δηλαδή κάθισαν κάτω, τα είπαν, εσύ Ρασβάν έχεις τον πρώτο λόγο, τον τελευταίο, εσένα ακούμε, τους είπε ο Ρασβάν τι θέλει, και εκεί που τα βρήκανε μετά από λίγες ώρες, τσουπ, κάτι γίνεται και αλλάζει το σκηνικό και χάνεται πάλι επαφή, χάνεται συνεννόηση, άντε ξανά την αρχή να τα ξαναβρούμε, να τα ξαναπούμε, τι θέλουμε, τι δεν θέλουμε. Γι' αυτό λέμε και γράφουμε συχνά ότι υπάρχει ένα θέμα συνεννόησης, κυρίως συνεννόησης. Πώς ενώ ξεκινούν και τα λένε και ο Ρασβάν και αυτό που θέλει κτλ., αυτό στην πορεία χάνεται. Τώρα είναι και πάλι στη φάση όπου πάει να ξαναβρεθεί. Έχει περιπτώσεις που απασχολούν για τον επιθετικό. Παίζουν ονόματα και του Πορτογάλου που παίχτηκε και την προηγούμενη φορά. Παίζουν, καμιά 20 ονόματα παίζουν. Δηλαδή δεν είναι πλέον. Δεν είναι ο Πούκι. Ήταν 20, φτάσαν στα 2 Πούκι, Κόντε κτλ. Και τώρα ξανανεβαίνουν. Του Κόντε η ιστορία έχει πλάκα. Όχι για μας. Το τι έχει πάθει ο Χριστοβασίλης. Ο Χριστοβασίλης συμφώνησε με τους Σαουδάραβες που είναι αυτοί εκεί. Εμιράτα, τι είναι. Οι Σαουδάραβες δίνουν 800 χιλιάρικα στον Κόντε.
ο οποίος για να πάει εκεί θέλει ένα 200. Ναι. Και τώρα δεν μπορεί να τον πουλήσει. Δεν μπορεί να πει με τον ΠΑΟΚ, έλα να τον έχω εδώ, χάθηκε ο Κόντε για τον ΠΑΟΚ, λογικά. Εντάξει. Και πάει λέγοντας. Και αριστερό μπακ, εντάξει το αριστερό μπακ δεν είχε φτάσει ποτέ τόσο κοντά όσο ήταν ο Πούκι για παράδειγμα. Υπάρχει μια νέα αναζήτηση. Τον πιστεύει τον... Του αρέσει ο Κρέσπο ως αριστερός μπακ. Δηλαδή... Τι λες μωρέ. Θα ζητούσε αριστερό μπακ άμα του άρεσε. Ναι. Τι θα πει, ωραία είμαι προπονητής. Και αναγκάζομαι και βάζω τον Κρέσπο, ο οποίος δεν τη βρίσκει αριστερά. Υπάρχει περίπτωση να πει αυτό το πράγμα. Ναι, δεν είναι δημόσια αυτά που λέει. Θα λέει και πιο. Σου λέει τώρα. Τον ναι, εμπιστεύεται σου... πολύ. Ναι, επειδή είναι σοβαρός ο Κρέσπο. Ωραία. Και όντως τις φορές έπαιξε και assist. Ναι, υπάρχει και το θέμα ότι για να μπει ο Κρέσπο αριστερά, όταν μπει και αν χρειαστεί, πρέπει κάποιος να αντικαταστήσει τον Κρέσπο στην άμυνα. Τώρα δεν είναι πολύ απλό αυτό. Είναι και το άλλο, Δημήτρη. Δεν μπορεί να παίζει με ανάποδο πόδι συνεχώς. Άντου Βιερίνια που έχει την υψηλή τεχνική, ανεβάσματα, αλλαγές παιχνιδιού, μπορεί να παίξει με μία επαφή κτλ. Κτλ. Ναι, οκ, okay, και το έχει δουλεμένο το αριστερό, μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί να καθιερώσει να παίζουμε με ανάποδο πόδι back. Δεν γίνεται. Πρέπει να έχει έναν που να καλύπτει, που να παίζει με το καλό πόδι στη γραμμή. Να προστατεύει την μπάλα, να ρεβαίνει, να κάνει σωστά τα κοντρόλ, να μην πουλάει την μπάλα. Δεν είναι απλά τα πράγματα τώρα. Εμείς δεν έχουμε αριστερό πόδαρο. Η πρόεδρος της Βασιλείας Σταύρο είναι γυναίκα που έχει την οβάρ της. Αν δεν πάρουμε μέχρι τότε φορ, που θα πάρουμε, πλάκα κάνω. Ωραία. Να μας δώσει κανένα χάπι. Γράφουν, δύο-τρεις φίλοι γράφουν. Mm? Πώς, όλοι το ίδιο, για τον Βέλιο. Τον Βέλιο, τι Βέλιο. Για τον Βέλιο. Δηλαδή έδωσα τον κουλού να πάρω τον Βέλιο. Να είμαστε λίγο σοβαροί. Αναπεμπλακή σημειονίνας από τον Μαρινάκη. Παιδιά, ο Βέλιος δεν είναι top παίκτης. Είχε εκφράσει ο Γιώργος Σαββίδης για τον Βέλιο, νομίζω. Εντάξει, δεν είναι όμως top παίκτης ο Βέλιος. Και για τον Καρέλη γράφουν οι Βέλγοι, θέλουν να τον δώσουν μάλλον. Που στελέχη του ΠΑΟΚ με τον μάνατζερ του Καρέλη έχουν καλές σχέσεις, θα μπορούσε να υπάρχει κάτι. Αλλά νομίζω ότι... Ευρέθηκαν προχθές, ναι. Στις πράλες. Ναι. Γιατί λες και το Βέλιο δεν είναι το παίχτης. Δεν είναι ρε, δεν έχει τεχνική πρώτα απ' όλα. Παίχτης που δεν έχει τεχνική, βάλ' τον να παίξει πουθενά άλλου, όχι σε εμάς. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο ρε. Ο Καρέλης δεν ταιριάζει στον ΠΑΟΚ. Δεν θα με χαλούσε ο Χαρέλης πριν τον τραυματισμό, δεν τον έχω δει μετά, ρε Δημήτρη. Τι να σου πω τώρα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, okay, ο Καρέλης. Πόσα διαφορετικά στοιχεία έχει δηλαδή με Μιστακίδη, για να καταλάβω. Καθαρό αριστερό πόδι. Δηλαδή καλύτερα πόδια. Καλύτερα γκολ έχει. Περισσότερα γκολ έχει με Μιστακίδη. Αναλογικά. Έχει. Δεν έχει. Μπερδεύεσαι. Σε χρόνο συμμετοχή, κάτσε δέστα. Δεν έχει. Τα τελειώματα του Μιστακίδη δεν τα έχει. Έχει περισσότερη δύναμη. Okay. Εκεί υπερτερεί. Είναι καλύτερος ψηλά από το Μιστακίδη. Είναι πιο δοκιμασμένος στη θέση τώρα. Τι να κάνουμε. Είναι πιο δοκιμασμένος στη θέση, αλλά γιατί δεν τον κρατάει η Γκένκ αφού είναι πιο δοκιμασμένος στη θέση. Γιατί έχει προτάσεις. Τι λες, μωρέ. Άσε το. Έχω το Μιστακίδη. Δεν θέλω τέτοιο παίχτη. Έχω να φτιάξω άλλο. Θες, δηλαδή. Τι παίχτη θες. Πίσω από τον Μπρίγκεβιτς, δίπλα στο Μιστακίδη. Που δεν θα δημιουργήσει προβλήματα, θα καθίσει στον πάγκο, θα μπει δεύτερος. Τι. Το Μπουκί. Ποιο είναι ο Μπουκί, τελείωσε ο Μπουκί. Ναι, τι παίχτη θες, άμα δεν είναι ίδιος με τον Καρέλη, αν δεν είναι ίδιος με τον Μιστακίδη, αν δεν είναι ίδιος με τον Πλήρη. Θέλεις πιο σταθερά, ρε. Και τον Μιστακίδη να το φτιάξεις. Θέλεις τον Μπρίγκοβιτς, ναι. Θέλεις έναν πιο καλό περιφερειακό που να κουμπώνει και με τον Μπρίγκοβιτς, άμα χρειαστεί. Είσαι 0-0 στο 75, λέει αγόρι μου. Ναι. Και ο Πέρκας έχει σκάσει γιατί πιέζει, κάνει, ράνει, τρέχει. Να βάλεις να το κάνεις 4-4-2 καθαρό. Το έκανε αρκετές φορές με κουλούρι πριν και δεν κολούσε. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι. Και οι δύο είναι φόρ περιοχής. Δεν είναι έξω από την περιοχή, είναι έξω από τα νερά τους. Δεν θέλεις έναν τέτοιο, πιο κοντό προφανώς. Το Λιβάγια. Ο Λιβάγια δεν είναι φόρδε, φίλε. Εντάξει, ναι, okay, είναι 9 μισάρι. Ναι, όχι, είναι. Τέτοιο θέλεις. Πιο πολύ Αραούχο θέλεις. Αραούχο. Ναι. Ο Αραούχο είναι πιο καλός έξω την περιοχή. Από όλους αυτούς. Ο Λιβάγια είναι. Εντάξει, είναι. Σαν μια αμύβη. Εσύ θες πιο ουσία. Ο Λιβάγια είναι πολύ ατομιστής.
Σιγά, ρε. Είναι, είναι. Όχι, εσύ. Ψάχνει μόνο του συνεχώ να κάνει πράγματα. Ο Λιβάγια. Ναι. Ο Αραούχο όταν κάνει αυτό. Που εντάξει, είναι εκτελεστή, δεν είναι. Καλό είναι ο Λιβάγια, καλό είναι. Καλό είναι, ανέβηκε στην ΑΕΚ και ουσιαστικά νομίζω ότι θα είναι και το μεγάλο του όνομα φέτος, έτσι. Αυτό είναι, είναι ο μόνο που δώσανε λεφτά. Ναι. Για να επενδύσουν ουσιαστικά να χτίσουν εκεί την επίθεσή του. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι έχεις έναν περιοχής, θέλεις έναν με άλλα στοιχεία και πίσω το Μιστακίδη θα τον δουλέψεις. Ο οποίος Μιστακίδης βέβαια παίζει και στις πλευρές, μην το ξεχνάς αυτό. Μπορεί να χρειαστεί. Σίγουρα. Σίγουρα γιατί. Ειδικά δεξιά που είμαστε λίγο ερωτηματικό. Μέσα σε αυτά που είπε προχθές ο προπονητής ήταν και το συγκεκριμένο, γιατί πρέπει να τις ξαναδούμε τις δηλώσεις. Έθεξε μαζί αρκετά θέματα το ότι σε αυτό το ξεκίνημα της χρονιάς δεν είχε όλη την επιθετική γραμμή. Έτσι, δεν είχε αριστερά, δεν είχε στην κορυφή τον παίχτη, δεν είχε και δεξιά τον παίχτη. Σαν να το έλεγε ότι ήταν ένα θέμα που μας κράτησε πίσω. Πώς μας κράτησε πίσω τα 7 νέα πρόσωπα που έπρεπε να τα βάλουμε και έπρεπε να περιμένουμε, και αυτό μας κράτησε πίσω αναζητώντας τις λύσεις. Αντιδράσεις από γνωστούς προπονητές για τον χαρακτηρισμό Σαμιαμίδη στο Λιβάγια. Δεν άρεσε ο χαρακτηρισμός αυτός. Είναι ο εξευγενισμένος Παντελής Κωνσταντινίδης, δε φίλος κουντούφλης. Παίρνω, περνάω, όχι, κάνω, ρε, ράνω. Όχι, ρε, εσύ. Άσε, ρε, τώρα. Δεν είναι, καλός παίχτης. Ρε, καλό, είπα, εγώ είναι κακός παίχτης. Αλλά εγώ θέλω κάτι πιο ουσιώδες. Δεν έχει ουσία ο Λιβάγια, ρε. Δεν έχει ουσία ο Λιβάγια, τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Υπάρχει και παιχνίδι, πλάτη και τελειώματα και ομαδικός. Υπάρχει παιχνίδι που δεν υπήρχε ο Λιβάγια μέσα στο γήπεδο. Εγώ δεν θέλω τέτοιον. Με όλους γίνεται. Δεν γίνεται με όλους. Πώς γίνεται με όλους. Δεν γίνεται με όλους. Άμα εγώ είμαι στον άξονα και δεν είμαι κορυφή και πρέπει να χτίσω, να κάνω ένα ράνο, να κουβαλήσω λίγο μπάλα, να κάνω, θα φανώ. Υπάρχουν παιχνίδια που δεν υπήρχε ο Λιβάγια ποτέ. Τι να κάνουμε τώρα. Καλός χρυσός, γιατί δεν έπαιξε Λας Πάλμας. Τα χημεία είναι αυτή. Χημεία. Φίλε Κώστα, ναι, δεν θέλει Πρίγιοβιτς ο ΠΑΟΚ. Δεν θέλει. Έχει εξηγηθεί αυτό που λες, ναι, πράγματι. Φυσικά δεν θέλει Πρίγιοβιτς. Θέλει κάτι άλλο. Εννοείται. Θέλει κάποιον να κολλήσει μαζί με τον Πρίγιοβιτς και αν χρειαστεί να παίξουν και μαζί. Και μπαίνεις στο ΠΑΟΚ 4 και βλέπεις είδηση, Χρήστο, δες και εσύ είδηση, το ΠΑΟΚ 4 τώρα μόλις ανέβηκε, μπαμ, με κιώσει ο ΠΑΟΚ. Και πάμε να δούμε ποιο άθλημα είναι. Α, δυνατή μεταγραφή για τη γυναική ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Φοβερό άλμα βλέπω εδώ. Απίστευτη φωτογραφία. Δεν ξέρω αν είναι κάτι με τον φακό, Χρήστο, αν είναι... αυτό άλμα που κάνει αυτή εδώ, πρέπει να το έχεις κάνει όλα τα άλματα στη ζωή σου μαζί. Πρέπει να είναι αυτό. Φίλε, το πέλμα της είναι στο κάτω μέρος του φιλέ, όπως βλέπουμε τη φωτογραφία. Την αθλήτρια την Ελένη Κιώση που απέκτησε ο ΠΑΟΚ. Με θητεία σε μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης. Κάτσε ρε φίλε, τι γίνεται. Άρα η οποία θα γνωριστεί είναι η 33χρονη αθλήτρια. Έχει αγωνιστεί σε πολλές ομάδες Α1, Α2, στην Τρεντίνο, ομάδα Α2 της Ιταλίας. Μπράβο. Δεν τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο και από αυτά. Νέες αντιδράσεις για το Λιβάγια. Δεν έχει ουσία ο Λιβάγια. Επηγόντως διακοπές στον κύριο Κόλκα. Δίνεται ένας φίλος. Καλά, ας φροντίσει αυτός τώρα να κάνει αυτό που του έλεγα στο τηλέφωνο πριν. Εντάξει, γιατί άμα δεν το κάνει, είναι τελειωμένη ιστορία. Και άλλες αντιδράσεις. Ο Σταύρος θέλει καλύτερο από τον Λιβάγια με 200 χιλιάρικα, όχι, να κάθεται στον πάγκο. Πώς γίνεται αυτό. 200 δεν είναι τα χιλιάρικα, 200. Ποιος είναι 200, ε? Δεν είναι 200 ο πάγκο για παίχτη. Πολύ παραπάνω. Αλλά ότι θα χρειαστεί να καθίσει στον πάγκο αυτός ο παίχτης που θα έρθει, ναι. Είναι πολύ πιθανό. Αυτό δηλαδή, ψάχνεις και το χαρακτήρα σημαίνει αυτό. Ψάχνεις τα πάντα. Για τον ποδοσφαιριστή πάντα, πάντα τα ψάχνεις όλα. Χαρακτήρα,
και πολλά άλλα θέματα υγείας και όχι μόνο. Λοιπόν, άλλα για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, για να πάμε στη μία με μία συνέντευξη που έχουμε ετοιμάσει. Βγήκαν τα νεότερα από την προπόνηση, για να δούμε αν υπάρχει μουλέν, γιατί εδώ είναι ένα ζήτημα το οποίο το περιμένουν πώς και πώς τον ΠΑΟΚ, να μπει ο Γάλλος, να δούμε τι θα δώσει. Πραγματικά και εμείς, έχεις ξεκάθαρα, τον έχεις δει τον μουλέν με τα μάτια σου πολύ ώρα? Όχι. Όχι. Δηλαδή το περιμένουμε και εμείς και στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας, να τον δούμε το Γάλλο. Έχει ο ΠΑΟΚ ένα ποδοσφαιριστή τόσους μήνες και δεν έχουμε άποψη. Λοιπόν, βγήκε τα νεότερα από την πρωινή προπόνηση, την επιστροφή της ομάδας. Ευγέν Χατσερίδης και ο Μάρελ Καντουρί συμμετείχαν κανονικά στην προπόνηση. Ωραία. Πουλενάρα μου. Ο Ζαμπά μπήκε στο πρώτο κομμάτι, μετά όμως ακολούθησε το ατομικό πρόγραμμα. Ο Μουλέν βγήκε στο γήπεδο, ξεκίνησε πρόγραμμα επανένταξης. Ατομικά ο Λεβέκ. Λοιπόν, το Σάββατο ο ΠΑΟΚ διπλή προπόνηση στη Μεσύμβρια και προφανώς μετά τις 7 το βράδυ θα βγει και η αποστολή για την Ολλανδία, η δεύτερη αποστολή με όποιες λίγες αλλαγές θα έχει. Φίλος σημειώνει ότι δεν θέλουμε μόνο επιθετικό να είναι δίπλα στον Πρίγιοβιτς, θέλουμε και άλλον στη θέση του Πρίγιοβιτς. Σημειώνει για τα χαρακτηριστικά. Όχι, 200.000 φίλε, ούτε ο Σταύρος θέλει να δώσει, ούτε ο ΠΑΟΚ. Είναι ποιο θέμα? Για τον επιθετικό. Τι 200, με 200.000 δεν παίρνω το Μανιά. Καλός ο Μανιάς. Ο Κόντε παίρνει 200 με τα πριν του. Τώρα. Στα Γιάννενα. Φίλος 76 γράφει έναν Ιάγο Άσπας σε πιο φτηνό. Ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε. Ναι ρε φίλε, με το σφίχτη που δεν ξαβαράει πέναλτι στην εθνική, αλλά όταν παίζει τη Θέλτα είναι παιχτάρα και μας πλήρωσε 700 φορές φέτος. Που δεν πέτυχε στη Λίβερπουλ, ε. Έναν Φακούντο σε καλύτερη έκδοση. Ένα Φακούντο που να παίζει συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Θέλουμε λίγο πιο ταχυδύναμο, φίλε. Είναι... Το ένα τέμπο εκεί πέρα είναι θέμα. Βλέπεις την Ισπανία τώρα πως αποκλείστηκε. Όλοι ένα τέμπο. Θέλεις λίγο έκρηξη εκεί. Δηλαδή αυτό που κάνει ο Πέλκας σε μεγαλύτερο ύψος και όγκο. Αυτό θέλεις. Φίλος γράφει για φήμες που αφορούν τον ΜΑΚ, αν παραμένουν αναλυθείς. Βγάζεις άκρη, ρε φίλε. Τώρα με τον ΜΑΚ, εντάξει. Ο ΜΑΚ άμα μείνει χωρίς ομάδα, κάπου 20 Αυγούστου, ας ετοιμαστούμε. Θα το δεχτούμε. Φίλος είναι ο ΜΑΚ. Φίλος μας. Φίλος του ΠΑΟΚ. Με την καλή έννοια, δηλαδή ότι υπάρχουν σχέσεις. Ναι. Εννοείται. Αλλά εκείνη τη χρονιά δεν την ξανακάνει. Όχι σαν φορ. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Εντάξει. Σαν φορ μπορεί να σου κάνει 12, 14, 15 γκολ. Ποιος μας έλεγε εκεί στην Ολλανδία ότι όταν ο ΠΑΟΚ τον πήρε το ΜΑΚ, εκείνος υπέγραφε ότι θα βάλει το σαν γκολ. Ο Μάζετ. Δεν μπορείς να το πει. Δηλαδή δεν το πιστεύω. Μα δεν τα έχει ξαναβάλει ποτέ. Στην εθνική βάζει όταν παίζει φορ. Δεν παίζει εξαιρετική στην εθνική. Ο ΜΑΚ είναι ο κλασικός παίκτης. Σαν και εσένα, μισό λεπτό ρε παιδί. Πάει εκεί γύρω-γύρω, παίζει πάνω στην γραμμή, περιμένει να φύγει, παπ, γκολ. Κάτσε. Όταν τον έβαλε ο Τούντορ εκεί, υπήρχε προηγούμενο χρησιμοποίηση του στη θέση. Εθνική, ναι. Ποια εθνική έπαιζε, εθνική 10 λεπτά έπαιζε. Έπαιζε, άντερε. Ο ΜΑΚ δεν έπαιζε στην εθνική. Μην με τρελαίνεις τώρα, περίμενε. Από εκεί και μετά ξεκίνησε να παίρνει να γίνεται πρωταγωνιστής. Που έπαιζε ο ΜΑΚ στην εθνική και μάλιστα φορ. Έπαιζε, ρε. Ο Τούντορ το είδε αυτό. Ο Τούντορ που το έκανε και με τον Λούκας. Γιατί του αρέσει το ψευτοενιάρι που λέμε. Το ποιο? Το έκανε και με τον Λούκας ο Τούντορ. Έπαιξε ο Λούκας με τον Τούντορ. Πώς δεν έπαιξε? Δύο παιχνίδια. Ναι, εντάξει. Αυτά χρειάστηκε. Τι νομίζεις, ήθελε και άλλα ο Λούκας για να μονιμοποιηθεί στη θέση αυτή? Με την μπάλα να μην σηκώνεται ποτέ. Διεθνείς συμμετοχές. Αλλά όχι όταν. 45 συμμετοχές, 10 γκολ έχετε. Ναι. Τις 35 τις έκανε μετά. Από εκείνο το.
Go το ξέσπασμα. To the national player profile. Ο Τούντορ. Από το 13 παίζει στην Εθνική. Βεβαίως, ναι. Τα γαλοτάγαλα. Ναι, ναι, δες τις συμμετοχές του. Και τα λεπτά που έπαιζε. Από το 13, πότε τον πήρες εσύ? Με το 15, το μαύρο καλοκαίρι. Επί Αναστασιάδη. Ως εξτρέμ φυσικά. Δεν τον πήραμε στην Ιρεβέργη, δεν έπαιζε εξτρέμ. Τι λες, μωρέ. Τι λες, ρε, που δεν έπαιζε εξτρέμ στην Ιρεβέργη. Με τα 3 γκολ τη χρονιά. Όσα και φέτος δηλαδή. Σχεδόν. Όχι, είναι 6, σχεδόν. Έβαλε με την Καλαμαριά εκείνο εκεί. Φίλε, πριν από μας έχει 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, λεπτά. 15, 16, 17, περίμενε, 18, 19, 19 συμμετοχές από τις 45. Έχει πριν από μας. Εντάξει. Τρίλεπτες. Ναι. Όλες right wing γράφει εδώ, αλλά εγώ επειδή έχω δει. Εσύ. Έλα ρε τώρα που πάτε να πείσετε ότι ο Μακ ήρθε με δεδομένη επιτυχία στον ΠΑΟΚ, ότι θα πιάσει και θα παίξει φόρη. Παίζουν λοιπόν πίσω από την μπάλα και τώρα. 300 χιλιάρια τον πήρες. Έχει και παιχνίδι σε τρεφόρ. Ένα κλαρίνο από τη Σλοβενία. Στίχημα. Όχι στίχημα, δεν ήταν στίχημα ακριβώς. Πάλι ΠΑΟΚ... κλαρίνο σε τρεφόρ. Ναι. Right wing, left wing τον έχει στην Εθνική. Αλλά εγώ θυμάμαι ότι έπαιζε ελεύθερα. Δεν ήταν ο κλασικός εξτρέμ. Καλά. Το έχω δει ρε φίλε, τι να σου πω. Τέλος πάντων. Τα ξέρουμε τα καλά και τα άσχημα του Μακ. Οκ, okay, πάντα θα είναι μια λύση. Ξέροντας τι θα δώσει. Αλλά προφανώς, πόσο παίρνει τώρα, ένα 200 έθεσε να παίρνει. Ναι. Εντάξει. Επιτυχία του ΠΑΟΚ. Επιτυχία του ΠΑΟΚ. Και με τον Ροντρίγκες δεν ξέρω. Με τον Ροντρίγκες μπορεί να έχει ψηλότερο ταβάνι. Θα δούμε. Πάμε γρήγορα στο διάλειμμα για να μιλήσουμε για ποδοσφαιρικά θέματα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, για να δούμε αν θα έχουμε την σύνδεση που περιμένουμε. Υπάρχει για να μιλήσουμε. Το σούπερ ερώτημα, με Λεφέκ τι γίνεται? Γιατί δεν με ακούω? Δεν με ακούω. Και αυτοί που σε ακούνε, σαν πως, εντάξει. Ναι, μωρέ. Τώρα, ρε φίλε, 182, τι σημασία έχει τι γίνεται με Λεφέκ, ρε, πραγματικά. Είναι το ερώτημα του... Δεν σου φτάνει ότι έχει γίνει. Ναι. Φοβάται μου χειρότερα. Ναι, τι να κάνει δηλαδή άλλο? Να παίζω τελικό Champions League και να του έρθει να διαθετήσει 5 λεπτά πριν. Ποιον έχουμε καλεσμένο, Δημήτρη? Είναι στη γραμμή μας, δεν είναι ακόμα. Έχουμε κάποια θέματα με τη σύνδεση. Ο 718 γράφει: όλα τα τμήματα κάνουν μεταγραφές έξω από την μπάλα. Καλά, ναι, όλα τα τμήματα κάνουν μεταγραφές 20.000 και η μπάλα κάνει 2 εκατομμύρια. Λίγο να η είμαστε... μπάλα δεν έκανε. Έκανε 2 μεταγραφές. Ή διάβασα κάπου να αμφισβητείτε η διάθεση του Σαββίδη και αυτό που είπε περί ανοιχτού budget. Από πού αμφισβητείτε? Αυτό τι σχέση έχει με μια συνεννοησία που παρατηρείται? Δηλαδή, όταν ο ΠΑΟΚ πήρε το Ζαμπά και έδωσε εκατομμύρια, δεν απόδειξε ότι το μπάτζετ είναι ανοιχτό? 6 χρόνια που είναι ο Σαββίδης, δεν έχει αποδειχθεί ότι το μπάτζετ είναι ανοιχτό? Έλα το έχει οριοθετήσει μπορεί το μπάτζετ, σάμπο. Τέλος πάντων, πάμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που έζησε στο ΠΑΟΚ πολλά χρόνια σε μια διαδικασία πολύ, πολύ ιδιαίτερη και πολύ ενδιαφέρουσα. Πραγματικά, γιατί όλη αυτή η πορεία των ακαδημιών, των παιχνών του ΠΑΟΚ που δουλεύουν σε ακαδημίες από μικρή μέχρι τα 18-20 τους έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Ο κ. Βασίλης Μήτας είναι στη γραμμή και προπονητής ήταν σε ομάδες του ΠΑΟΚ και υπεύθυνος των ακαδημιών. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Γεια καλά. Γεια Δημήτρη, γεια Σταύρο. Τι καλά, γίνεται? Καιρός. Να μιλάμε στον ελληνικό. Ναι, να μιλάμε στον ελληνικό, γιατί τον Πατζόγλου όταν πατρεύεσαι 22 χρονών. Ωραία, αυτά γίνονται. Μιλάνε στο παιχνικό. Ένα σεβασμός, κύριε Μήτα, δεν είναι? Ναι. Πού είστε, τι κάνετε? Πού είσαι, Βασίλη, τι κάνεις? Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζω μια καινούρια πρόκληση. Είμαι στην Ομόνια Λευκοσίας. Νομίζω ότι είναι κάτι σημαντικό για μένα. Σαν τεχνικός διευθυντής ακαδημιών? Σαν τεχνικός διευθυντής στην ακαδημία, ναι. Από το 2008 ήσουν στον ΠΑΟΚ, 10 χρόνια. Ναι, έκλεισα 10 χρόνια. Πω. Την ημέρα που σταμάτησα έκλεινα τα 10 χρόνια. Τι λες? Γιατί σταμάτησες, γιατί έφυγες, δική σου απόφαση? Ναι, ήταν δική μου απόφαση.
Εντάξει, είναι διάφοροι λόγοι προσωπικοί. Έκανα μια καινούρια αρχή κάνω. Νομίζω ότι όλα γίνονται για καλό. Μάλιστα. Δηλαδή, θεώρησε ότι έκλεισε ο κύκλος της προσφοράς σου στον ΠΑΟΚ. Δεν είχες κάτι άλλο να προσφέρεις ίσως και έπρεπε να ψάξεις κάτι άλλο. Αυτό είναι... Εντάξει, το ποδόσφαιρο κάνει κύκλους. Θεώρησα ότι αυτή την δεδομένη χρονική στιγμή θα ήταν καλύτερο να σταματήσω από την ομάδα και να αναζητήσω μια καινούργια αρχή. Καθαρά προσωπική λες οι λόγοι. Ναι. Και όταν έχεις δουλέψει στο επίπεδο του ΠΑΟΚ, όπως και να το κάνουμε τώρα, πανελληνίως είναι κορυφαίο σε επίπεδο ακαδημίων και όχι μόνο. Το να πηγαίνεις στην Κύπρο σημαίνει ότι και εκεί βρήκες πολύ καλές βάσεις για να σε πείσουν. Ναι, οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί μου δείξαν ένα project που θέλουν να τρέξουν καινούριο. Πίστηκα ότι πηγαίνω σε ένα μέρος που θέλουν να ασχοληθούν πάρα πολύ με το κομμάτι της ακαδημίας και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτή τη στιγμή. Ναι. Μετά από 10 χρόνια στον ΠΑΟΚ και μέσα από πολλά στάδια, δηλαδή από την εποχή Ζαγοράκη, έτσι, σωστά. Ναι, από την εποχή του κύριου Ζαγοράκη. Από εκεί ξεκίνησες, μάλιστα. Μετά από όλα αυτά τα στάδια που πέρασαν, μπορείς σήμερα να μας πεις τα κύρια προτερήματα της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ και ίσως και τα μειονεκτήματα που εσύ βλέπεις τώρα, γιατί τώρα προφανώς είναι διαφορετικά τα πράγματα από το 8. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν πρέπει να καθορίσουμε κάποια στοιχεία για το πώς αξιολογούμε μια ακαδημία για να ξέρουμε αν είμαστε σε σωστές βάσεις ή όχι. Μπορεί εσύ Δημήτρη να χτίζεις μια ακαδημία η οποία να είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένη, να είναι πάρα πολύ καλή ακαδημία και να μην παίζει κανένας ποδοσφαιριστής στην πρώτη ομάδα. Ναι. Εγώ μπορώ να δημιουργώ μια ακαδημία που να υστερεί σε πολλές καταστάσεις, να υστερεί στη δομή, να μην έχω πολλούς ποδοσφαιριστές ταλαντούχος και να βάζω να παίξουν ένα-δύο παιδιά στην πρώτη ομάδα και να δείχνω ότι έχω μια εξαιρετική ακαδημία. Έτσι. Σωστό. Γιατί ο απλός φίλαθλος στο πρώτο κομμάτι που ανέφερες θα πει ότι η ακαδημία δεν είναι καλή. Αφού δεν παίζει κανείς, δεν ανεβαίνει στην πρώτη ομάδα, εγώ αυτό με ενδιαφέρει, ναι. Αλλά δεν είναι καλή ακαδημία. Ναι. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Εφόσον δεν παίζει κανένας στην πρώτη ομάδα, δεν είναι καλή ακαδημία. Δεν υπάρχει έργο, δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Ναι. Παρότι θα έχεις οργανώσει μια ακαδημία η οποία θα είναι πολύ σωστά δομημένη και θα έχεις πολλούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, έτσι. Αν δεν παίζει κανένας στην πρώτη ομάδα, ποιο είναι το νόημα. Βεβαίως. Ο κόσμος θα βλέπει το αποτέλεσμα, θα είναι ποια παιδιά παίζουν στην πρώτη ομάδα. Ο κόσμος θα θεωρεί ότι η ακαδημία δεν είναι καλή. Ο κόσμος, ο πρόεδρος. Ναι. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει μια ακαδημία πάρα πολύ καλά δομημένη, με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές πολύ υψηλού επίπεδου. Έχει φτάσει με αγώνα και κόπο πολλών ανθρώπων σε αυτό το σημείο τα προηγούμενα χρόνια. Συμμετέχει σε πάρα πολλές διοργανώσεις σημαντικές στο εξωτερικό, σε πολλά τουρνουά που σε προσκαλούν πάρα πολύ δύσκολα. Προσκαλούν όλα τα τμήματα του ΠΑΟΚ, όμως κάθε χρόνο. Το κάθημα του ΠΑΟΚ έχει 4-5 προσκλήσεις σε τουρνουά που προσκαλούν ομάδες όπως είναι η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ Μαδρίτης, με πληρωμένα έξοδα, έτσι. Επειδή ξέρουν οι διοργανωτές ότι ο ΠΑΟΚ έχει πολύ ταλέντο στην ακαδημία του και επειδή θέλουν να βλέπουν αυτά τα παιδιά σε μικρή ηλικία να παίζουν έξω στην Ευρώπη. Και είναι πολύ ανταγωνιστικός, ξεκάθαρο, ναι. Ναι, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει μια K20 που για μένα που έκλεισα 10 χρόνια στο ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι έχει, χωρίς να θέλω να αναφέρω ονόματα από το σφαιριστό, ναι. Γιατί θα δικήσω πολλά παιδιά, χωρίς να υπερβάλλω σε αυτό που θα πω, ναι. Θεωρώ ότι έχει τουλάχιστον 10 από το σφαιριστές πολύ ψηλού επίπεδου για τη Super League. Δεν έχει ξαναυπάρξει K20 στην Ελλάδα με τόσους πολλούς ποδοσφαιριστές για τη Super League. Η K20 που τελείωσε η φετινή, αυτή που τώρα... Είναι σχεδόν η ίδια ομάδα, και η K20 που τελείωσε και η K20 που ξεκινάει. Μάλιστα. Είμαι βέβαιος για αυτό που λέω. Ξέρετε, στο ποδόσφαιρο. Είναι εύκολο να έχεις πολύ μεγάλη επιτυχία στο να έχεις 100% επιτυχία μπορείς να έχεις στην αποτυχία. Δηλαδή μπορείς να πεις 100 παιδιά
που δεν θα παίξουν εύκολα ποδόσφαιρο, ναι, στον ΠΑΟΚ, επειδή τους λέμε πολλά χαρακτηριστικά, και να πέσει μέσα. Είναι δύσκολο να προβλέψει την επιτυχία για το ποιο παιδί θα παίξει. Σωστό, όμως. Σωστό, είναι κατανοητό. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη στιγμή στην ΚΑΠΑ 20 10 ποδοσφαιριστές πολύ υψηλού επίπεδου για τη Super League. Πολύ που εσύ με την εμπειρία σου βάζεις το χέρι στη φωτιά. Ότι βάζω αυτή... το χέρι μου στη φωτιά, ναι, παρότι είναι δύσκολη πρόβλεψη. Πολλοί από αυτούς είναι για το επίπεδο του ΠΑΟΚ και θα πω ότι είναι και για επίπεδο μεγάλων ομάδων στο εξωτερικό. Ο ΠΑΟΚ όμως τα τελευταία χρόνια έχει στερηθεί μάλλον το πρωτάθλημα για πολλά χρόνια. Είναι αναγκασμένος να κυνηγήσει το πρωτάθλημα και είναι σε μια παράξενη φάση που θα δυσκολευτεί να βρει τον τρόπο να αξιοποιήσει αυτά τα παιδιά. Και γιατί το ένα να είναι αποτρεπτικό για το άλλο? Κατανοητό αυτό που λες, ότι ο πρώτος στόχος πλέον των ανδρών του ΠΑΟΚ είναι το πρωτάθλημα και δεν υπάρχει τίποτα άλλο, για τους λόγους που αναφέρεις. Αυτό όμως γιατί να αποτρέπει την παρουσία, την ανάδειξη παικτών ενός έστω κάθε χρόνο? Κοίταξε να δεις. Για εμάς που ασχολούμαστε με τις ακαδημίες, δεν θα πρέπει να είναι αποτρεπτικό το ένα με το άλλο. Θα πρέπει να συνδυαστεί όλο αυτό. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες. Θεωρώ ότι θα κερδίσει πολλά παιχνίδια εύκολα μέσα στο πρωτάθλημα λόγω δυναμικής. Ναι. Άρα θα πρέπει να βρει τρόπο να δώσει χρόνο σε αυτά τα παιδιά. Αρκεί να το θέλει. Είδαμε ένα Πέλκα φέτος, που είναι ένα αυτό προϊόν με την καλή έννοια της Ακαδημίας, ο οποίος πήρε πρωταγωνιστικό ρόλο μες στην ομάδα. Έτσι. Οπότε θεωρώ ότι αν παίξει ένας, θα σώσει τον εαυτό του. Εάν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να βγάλει 5 ποδοσφαιριστές ταυτόχρονα σαν τον Πέλκα, θα σωθεί μέσα σε εισαγωγικά, με την καλή έννοια, ο ίδιος ο σύλλογος. Mm-hmm. Θα έχει δημιουργήσει ένα DNA δικό του, με δικά του παιδιά, που... Δικές του πειραξίες. Όσο και να έρχονται ξένοι που νιώθουν, αγαπάνε, δένονται την ομάδα, ναι, οι οποίοι οπωσδήποτε χρειάζονται τέτοιοι ποδοσφαιριστές που έρχονται από το εξωτερικό, άλλο τόσο χρειαζόμαστε Έλληνες ποδοσφαιριστές μέσα από τα σπλάκνα της ομάδας. Βασίλη, τώρα για να μην κοροϊδευόμαστε, εντάξει, σε όλους τους πλούσιους συλλόγους του πλανήτη, εκτός από αυτούς που είναι τέλος πάντων δεδομένο ότι θα βγάλουν παιδιά από τις ακαδημίες τους, τύπου Άγιαξ, τύπου τέλος πάντων Λιόν, τύπου Ρεν, τύπου αρκετές τέτοιες ομάδες που δουλεύουν τις ακαδημίες τους, τέλος πάντων, σπάνια δίνουν βάση στις ακαδημίες. Αυτή είναι η αλήθεια. Συμβαίνει κάτι αντίστοιχο πλέον και στον ΠΑΟΚ? Γιατί υπάρχει το χρήμα, ρε φίλε, θα το πω απλά. Από τη στιγμή που το budget είναι τόσο ψηλό στην Ακαδημία, σημαίνει ότι δίνεται βάση στην Ακαδημία. Ωραία. Και μεγάλες ομάδες της Ευρώπης που δεν χρησιμοποιούν παιδιά από τις Ακαδημίες τους, mm-hmm, παρότι δεν χρησιμοποιούν κάποιες από αυτές που αναφέρεις, mm-hmm, δίνουν βάση στις Ακαδημίες τους, ξοδεύουν πολλά χρήματα, ίσως δεν παίζουν στη δικιά τους ομάδα αυτά τα παιδιά, αλλά παίζουν σε άλλες ομάδες. Εκμεταλλεύονται πάντα προς όφελος της ομάδας τη μεταπολιτική τους αξία. Δηλαδή, εφόσον ο ΠΑΟΚ εξοδεύει τόσα χρήματα για την Ακαδημία, γιατί να μην εκμεταλλευτεί τη μεταπολιτική αξία αυτών των ποδοσφαιριστών? Εννοείται. Βασίλη, είπες για τον Πέλκα. Ο Πέλκας στα 16 του, στα 17 του, έδειχνε από τότε ότι πραγματικά θα γίνει top παίκτης και θα είναι παίκτης Εθνικής Ελλάδος, ή αυτό το πέτυχε και στην πορεία παίζοντας, ενώ δοκιμάστηκε στην πρώτη ομάδα? Δημήτρη, μετά τα 15-16, ναι, διαφαίνεται αυτό στα παιδιά. Η διαφορά είναι ότι εάν εμείς έχουμε στον ΠΑΟΚ χρησιμοποίησα πρώτο νέο. Εντάξει, καλά το κάνεις, ναι, πάμε παρακάτω. Ναι. Εάν ο ΠΑΟΚ έχει παιδιά στην ΚΑΠΑ 20, τα οποία είναι 17,5-18 χρονών, είναι ποδοσφαιριστές εθνικής, σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα του Super League θα παίζαν αυτή τη στιγμή, θα είχαν 5-6 συμμετοχές πέρσι στην πρώτη ομάδα. Ναι. Okay. Ο ΠΑΟΚ κρατάει αυτούς τους ποδοσφαιριστές στην ΚΑΠΑ 20. Και σε κάποια άλλη ομάδα όπως είναι η Ξάνθη, ο Μελιόπουλος αγωνίζεται στην πρώτη ομάδα. Ναι. Ο Αντζουλά στην Τρίπολη κάνει μια έστω μείωση συμμετοχή στην πρώτη ομάδα. Βλέπουμε παιδιά που συμμετέχουν στον Ατρόμητο, υπάρχουν παιδιά 18 χρόνων που συμμετέχουν στην πρώτη ομάδα. Okay. Έχουν αγωνιστική δραστηριότητα. Τα παιδιά του ΠΑΟΚ τα επόμενα 2-3 χρόνια θα μείνουν πίσω και ο ΠΑΟΚ θα θέλει να αγοράσει
ίσως ποδοσφαιριστές μικρότερης αγωνιστικής αξίας από αυτές τις ομάδες, επειδή έχουν αγωνιστική δραστηριότητα στην πρώτη τους ομάδα. Ναι. Θέλω να πω ότι ένας ποδοσφαιριστής, άμα δεν παίξει, δεν θα γίνει πέλκας ποτέ. Για να το πάμε σε συγκεκριμένα παραδείγματα. Δεν θα γίνει πέλκας ποτέ αν δεν παίξει. Ο ΠΑΟΚ αγόρασε το Λιμνιό, που εντάξει είναι ξεχωριστή περίπτωση, γιατί νομίζω σε 98 δεν συμπλήρωσε, με αν κάνω λάθος. Πρέπει να ήταν top παίκτης στη γενιά του. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, δεν είχε ο ΠΑΟΚ ποδοσφαιριστής από το Λιμνιό. Στη γενιά εκείνη. Ωραία, δεκτό. Γι' αυτό το καταγράφω για να μην αδικήσω το Λιμνιό. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι είναι ένα top ταλέντο. Ωραία. Αλλά ο Λεμιός είχε μία 20 συμμετοχή στον Ατρόμητο στα 19 του χρόνια. Ωραία, κάτι το οποίο παραδείγματος χάρη δεν είχε και δεν μπορεί να έχει ο Μπαλογιάννης π.χ. που είναι στην ΚΑΠΑ 20 του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Άρα λοιπόν υπάρχει το ενδεχόμενο παίκτες να χαθούν λες επειδή ο ΠΑΟΚ δεν έχει μία ξεκάθαρη στρατηγική σε καλύτερο timing από για αυτά τα παιδιά. Αυτό είναι το story. Έτσι ακριβώς είναι και συμπληρώνοντας, υπάρχει το ενδεχόμενο τα επόμενα χρόνια ποδοσφαιριστές ταλαντούχοι να τους προσελκύει πιο πολύ το project το να πάνε σε μια μικρότερη ομάδα. Γιατί έτσι έχουν καλύτερες πιθανότητες να πάνε στον ΠΑΟΚ. Γιατί έχουν έτσι καλύτερες πιθανότητες να παίξουν. Πρώτα να παίξουν και μετά να πάνε στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν ποδοσφαιριστές στην ΚΑΠΑ 20 του ΠΑΟΚ. Και ποδοσφαιριστές σε άλλες ομάδες όπως είναι η Ξάνθη, ο Ατρόμητος, η Τρίπολη, okay, που στα 16 τους, τα παιδιά της Τρίπολης, της Ξάνθης, του Ατρόμητου, ίσως να περάσαν από ένα δοκιμαστικό στον ΠΑΟΚ, να μην επιλεχτήκανε, γιατί πραγματικά ο ΠΑΟΚ είχε καλύτερους ποδοσφαιριστές. Και οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην ΚΑΠΑ 20, ενώ αυτοί οι ποδοσφαιριστές που δεν επιλεχτήκαν από τον ΠΑΟΚ βρίσκονται στην πρώτη ομάδα μια ομάδα Super League. Εδώ υπάρχει ένα θέμα όμως, το οποίο το λες και μόνος σου. Μιλάς για Ξάνθη και Ατρόμητο, δεν λες για Ολυμπιακό. Άρα και ο Ολυμπιακός προφανώς έχει πρόβλημα όπως ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι το έχει ξεπεράσει λίγο αυτό το πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Δηλαδή. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι εκεί στο επίπεδο του ΠΑΟΚ. Γενικά, δεν είναι η Ξάνθη και ο Ατρόμητος. Ο Ολυμπιακός είναι αντίστοιχη φουρνιά, δεν έχει τους ποδοσφαιριστές που έχει ο ΠΑΟΚ. Ωραία, ναι. Και λες ότι έχει ξεπεράσει αυτό το θέμα ο Ολυμπιακός? Νομίζω ότι έχει δείξει ότι εκμεταλλεύεται το τελευταίο καιρό, τα τελευταία 2-3 χρόνια καλύτερα τους ποδοσφαιριστές που είναι προϊόν της Ακαδημίας. Ας δούμε το Ρέτσο για παράδειγμα. Πήρε 20 εκατομμύρια ευρώ από το Ρέτσο. Ναι. Ένας. Έχει το Βουσάι τώρα ο οποίος είναι ένας, αλλά το ποσό Δημητρή είναι για 10. Το ποσό είναι 10 χρόνια Ακαδημίας. Το Σταφυλίδη τόσα θα έπαιρνε αν δεν ήταν σε δύσκολη θέση εκείνη τη χρονιά. Όχι, γιατί δεν είμαστε Champions League. Εμείς Ολυμπιακοί είμαστε 5 χρόνια Champions League. Παίζει. Ναι. Εμείς τα παίρναμε 5. Αλλά ο Σταφυλίδης είναι τέτοιο επίπεδο και καλύτερο, μάλλον. Για να... Ναι, αλλά έχουμε πάλι ποδοσφαιριστές σαν τον Σταφυλίδη. Θα πρέπει δηλαδή να είμαστε θα πρέπει να είναι η ομάδα σε δύσκολη οικονομική θέση για να τους εκμεταλλευτεί. Εγώ θα το θέσω αλλιώς. Με τα δεδομένα που υπάρχουν, Βασίλη. Εδώ έχουμε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος σε επίπεδο πρώτη ομάδα είναι πολύ ψηλό. Δεν είναι εύκολο για ένα παιδί των Ακαδημιών να μπει και να πάρει συμμετοχή. Αυτό είναι δεδομένο. Εντάξει, το ότι δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη στρατηγική, ωραία, είναι ένα κομμάτι, το συζητάμε παράλληλο. Τόσα χρόνια ακούω και εσένα και τα άλλα παιδιά από τις ακαδημίες και γενικά τον ΠΑΟΚ να μιλάει για τη δημιουργία β' ομάδας, που θα βοηθήσει στη μετάβαση από το ποδόσφαιρο ακαδημιών στο επαγγελματικό. Τι γίνεται με αυτή την ιδέα, ρε φίλε, τόσα χρόνια και δεν γίνεται αυτό το πράγμα? Αυτό είναι άλλο θέμα προφανώς, έτσι. Δεν είναι βασική ευθύνη του ΠΑΟΚ. Δεν είναι βασική ευθύνη του ΠΑΟΚ, ρε φίλε, αλλά έχει ο ΠΑΟΚ μια δύναμη που μπορεί να περάσει. Μέχρι τώρα λέγαμε για τον ΠΑΟΚ, ναι, ναι. Τις ευθύνες που έχει. Δεν ξέρω τι γίνεται, Σάββρο. Αλλά σίγουρα είναι βασική ευθύνη του ΠΑΟΚ, Δημήτρη, να βρει πώς θα εκμεταλλευτεί τους ποδοσφαιριστές. Ναι. Ίσως πρέπει να τους εκμεταλλευτεί με τη μορφή δανεισμού σε ομάδες του εξωτερικού. Ίσως πρέπει να την. Βασίλη, λίγο πιο δυνατά, αν μπορείς, λίγο πιο δυνατά. Ίσως πρέπει να τους εκμεταλλευτεί με τη μορφή δανεισμού σε ομάδες του εξωτερικού, ίσως πρέπει να βρει τον τρόπο στον ελλαδικό χώρο, ίσως πρέπει να βάλει ένα-δυο παιδιά απευθείας στην πρώτη ομάδα, να πάρουν κάποια συμμετοχές. Δεν μπορεί ένα παιδί που παίζει ΚΑΠΑ 20 με 50 αγωνείς στην Κερκίδα να είναι το ίδιο έτοιμο με ένα Λατίνο ποδοσφαιριστή που επιβίωσε μέσα από μια δύσκολη διαδικασία και ήρθε στην Ευρώπη για να παίξει ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί ένα παιδί 17-18,5 χρόνο να είναι το ίδιο έτοιμο. Είναι πασιφανέστατο αυτό. Αλλά δεν μπορούν οι ομάδες να περιμένουν να φτάσουν αυτά τα παιδιά στο να είναι το ίδιο αίτημα.
Δηλαδή ο ΠΑΟΚ με τη δυναμική που έχει δεν θα κερδίσει κάποια παιχνίδια εύκολα μέσα στη χρονιά. Εάν θα παίξει ένα πολύ ταλαντούχο παιδί και χάσει ο ΠΑΟΚ ένα αποτέλεσμα, θα φταίει αυτό το ταλαντούχο παιδί? Έχουμε δει πολλές ομάδες στο εξωτερικό να χάνουν παιχνίδια επειδή ρισκάραν και βάλανε. Θυμάμαι ένα παράδειγμα με τον Ράσφορντ και τον Manchester United. Έχουμε δει πολλούς ξένους έτοιμους ποδοσφαιριστές να έρχονται στην Ελλάδα και να κάνουν 6 μήνες ή μια ολόκληρη ποδοσφαιρική σεζόν, να προσαρμοστούν και να χάνει η ομάδα παιχνίδια από αυτούς. Α, λες γιατί να μην έχουν δηλαδή, την ίδια υπομονή και με τον... Γιατί να μην έχει η ομάδα την ίδια υπομονή με ένα ταλαντούχο ποδοσφαιριστή και να δίνει την ίδια υπομονή με ένα ξένο ποδοσφαιριστή που έρχεται στην Ελλάδα? Γιατί να μην περιμένω ένα ποδοσφαιριστή Έλληνα 6 μήνες, αλλά να περιμένω κάποιον και να του δίνω χρόνο προσαρμογής που έρχεται από το εξωτερικό? Για όλα αυτά που περιγράφεις, η βασική ευθύνη μπορεί να ανήκει σε ένα άτομο? Στον πρόεδρο, στον προπονητή της πρώτης ομάδας, στον υπεύθυνο, στον τεχνικό διευθυντή, στον υπεύθυνο των ακαδημιών, ή είναι συνολική η νοοτροπία? Νομίζω ότι είναι συνολική η νοοτροπία. Το ποδόσφαιρο έχει ένα πρόβλημα. Μπορείς να το αξιολογήσεις, αλλά πρέπει να γυρίσεις πάντα κάποια χρόνια πίσω για να αποδώσεις ευθύνες. Mm-hmm. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Έχει ο ΠΑΟΚ μια εξαιρετική φουρνιά στην ΚΑΠΑ 20. Πρέπει να γυρίσει κάποια χρόνια πίσω για να δει πώς δημιουργήθηκε αυτή η φουρνιά. Θα παίξουν αυτά τα παιδιά μετά από 3-4 χρόνια? Εάν δεν παίξουνε, πρέπει να ξαναγυρίσει η ομάδα 3-4 χρόνια πίσω να δει τους λόγους που δεν παίξανε. Εάν παίξουνε, πρέπει να κάνει αντίστοιχα το ίδιο. Δηλαδή το ποδόσφαιρο έχει μια διαδικασία που το αξιολογείς μακροπρόθεσμα. Δεν βλέπω κάτι τώρα και λέω αυτό είναι το σωστό και αυτό είναι το λάθος. Πρέπει να βλέπει κάθε ομάδα τι λάθη έκανε τα προηγούμενα χρόνια και τι σωστά έκανε. Μιλώντας χθες τον κύριο Γεωργόπουλο της Εθνικής Ομοσπονδίας των Προπονητών, τον κύριο Βασίλη Γεωργόπουλο, με το που αναφέραμε το όνομα. Δεν ήθελες να μιλήσεις με ονόματα, αλλά εμείς να το κάνουμε. Με το που αναφέραμε το όνομα του Λίρατζη και του Τσάουσι, έδειξε ενθουσιασμένος, έδειξε φοβερά σίγουρος ότι μιλάμε για ποδοσφαιριστές οι οποίοι σίγουρα θα παίξουν σε υψηλό επίπεδο. Δηλαδή, επιβεβαιώντας και αυτό που είπες και εσύ. Προφανώς, εάν θα μιλούσαμε για τα 16 τους, θα έλεγα ότι στα 16 τους ήταν τα δύο καλύτερα, μπορεί να ήταν μέσα στα 5 καλύτερα αριστερά μπακ της Ευρώπης ο Τσαούσης και στα 5 καλύτερα δεξιά μπακ της Ευρώπης ο Λίρατζης. Τώρα? Τώρα είναι 18, ναι. Και ακόμη δεν έχουν συμμετοχή πουθενά. Συνεχίζουν να είναι από τους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Δεν έχει καταφέρει ακόμη η ομάδα να τους χάσει. Εάν όμως δεν βρει τρόπο να τους εκμεταλλευτεί, τα επόμενα 2-3 χρόνια θα χάσουν μεγάλο μέρος της αξίας τους. Αλλά επειδή δεν θέλω να δικήσω παιδιά, ναι, δεν είναι μόνο αυτοί να ξέρετε. Είναι ο Διαμαντής, ο Μιχαηλίδης, ο Τζοβάρας, ο Χατζησαραβός, ο Μπαλογιάννης που είναι εκεί πάνω. Είναι πάρα πολλά παιδιά. Είναι ο Γαϊτανίδης, ο Καργαλατζίδης, ο Μανιώτης, ο Τσιγκάρας. Είναι ποδοσφαιριστές που είναι 6 και 8 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή τώρα η ευθύνη που. Μόνο το πουλέν μου δεν είπες, Το πουλέν μου το είπε. Τώρα η ευθύνη δηλαδή που έχει μόνο ένα παίχτη προετοιμασία ο ΠΑΟΚ, και αυτό νομίζω από υποχρέωση το κάνανε για να μην. Τέλος πάντων. Ποιανού είναι? Είναι του προπονητή των ανδρών, δεν είναι? Δεν είμαι αρμόδιος για να το κρίνω αυτό, Δημήτρη. Θεωρώ ότι ο κύριος Λουτσέσκου τον ενδιαφέρει όλο αυτό το κομμάτι, αυτή την αίσθηση. Θεωρώ ότι τον ενδιαφέρει. Μάλιστα. Αλλά το μεγαλύτερο λάθος είναι ότι δεν μπορούμε να πούμε στη διαδικασία όταν μιλάμε για μια δομή μεγάλων συλλόγων να λέμε ότι η ευθύνη είναι του ενός. Εδώ πρέπει να υπάρχει ένας προγραμματισμός, πρέπει να υπάρχει μια δομή, πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια, πρέπει να υπάρχει ένα πλάνο. Πρέπει να λες για παράδειγμα ότι εγώ ας πούμε το 30% του ρόστερ μου θέλω να καταφέρω να είναι από την Ακαδημία. Το κατέφερα. Μπράβο. Πάμε ένα βήμα παρακάτω. Δεν το κατάφερα. Τι λάθος έκανα τα προηγούμενα χρόνια? Υπήρχαν ποδοσφαιριστές και δεν τους αξιοποίησα? Ένα θέμα. Δεν υπήρχαν ποδοσφαιριστές, άρα η Ακαδημία δεν λειτουργήσε. Βάλε μια ανωτελεία για να εξηγήσουμε και λίγο στον κόσμο τι εννοείς, γιατί νομίζω ότι αυτό εννοείς. Ότι ένα ρόστερ μιας πρώτης ομάδας χρειάζεται κλίμα και συμβολέων π.χ.
χρειάζεται και την ταυτότητα του συλλόγου. Άρα αυτό το πράγμα θα πρέπει ως στρατηγική να υπάρχει εξ αρχής. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο ΠΑΟΚ έχει πόσο να έχει από την Ακαδημία του, πόσους έχει. Έχει καμιά 7-8 έχει. Εδώ στο κουλούρι πρέπει να έχει 6-7. Είναι το, στο ποσοστό που πρέπει. Δεν μιλάμε τώρα για μία φουρνιά. Αυτό το πράγμα βοηθάει στο να υπάρχει το DNA του συλλόγου. Στο να μην ξεφεύγει το budget. Δεν μπορεί να έχει μόνο 500.000 συμβόλαιο. Έτσι ακριβώς. Ναι, εντάξει. Αλλά αυτό το πράγμα είναι στρατηγική. Είναι του κλαμπ, δεν είναι των προσώπων. Έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώς είναι, Σταύρο. Ο Σταφυλίδης έπαιξε από πλάνο, από δομή. Ή επειδή ένας τον είδε και τον πέταξε στο γήπεδο. Ο Πέλγας. Εντάξει, ήξερε η Ακαδημία ότι ο Σταφυλίδης ήταν top. Και ναι, το προγραμμάτιζε. Ναι, ναι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον Ελευθεριάδη, πάντα έλεγε για τον Σταφυλίδη από τότε που τον πήραμε. Ότι είναι top παίκτη. Από την πρώτη στιγμή το έλεγε. Ναι, ναι. Από πρώτη στιγμή το έλεγε. Η πρώτη ομάδα τον έβαλε από δομή και από πλανό. Ή τον είδε ο Μπολόνι και τον πέταξε στο γήπεδο. Εντάξει, νομίζω ότι. Ο Πέλγας έπαιξε από δομή και από πλανό. Ο Πέλγας πάει λίγο να καεί από δομή και από πλανό. Του στέλναμε από εδώ και από εκεί. Ναι. Και μετά από χρονιά με double-double δεν έπαιξε στην ομάδα. Εσύ τι λες τώρα, θα πρέπει να υπάρχουν κλίμακες όπως το είπες. Ναι. Θα πρέπει να υπάρχουν κλίμακες, θα πρέπει να υπάρχει δομή. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Τα μεγέθη είναι διαφορετικά και δεν πρέπει να συγκρίνουμε. Απλά θα δώσω ένα παράδειγμα. Ας πάμε στην Μπαρτσελόνα. Τις χρονιές που είχε 8 και 10 και 11 ποδοσφαιριστές μέσα στην πρώτη ομάδα. Okay. Δεν συγκρίνω τα δύο μεγέθη, ναι, για να μην γίνω γραφικός. Οι 4-5 ποδοσφαιριστές που αγωνίζονταν τότε στην Μπαρτσελόνα, αν συγκρίνω τον Μπαρτσελόνα με ένα αντίστοιχο μέγεθος, με τη Ρεάλ Μαδρίτης, θα παίζανε με τη Ρεάλ Μαδρίτης ή θα ήταν μέτρη ποδοσφαιριστές για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Θα ήταν μέτρη ποδοσφαιριστές για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Θα παίζανε με τη Manchester United. Θα παίζανε με την Bayern. Όχι. Οι 4-5 δεν θα παίζανε. Υπήρχε όμως μια αγωνιστική ταυτότητα. Υπήρχε μια συνέχεια. Εάν παίξει ένας Πέλκας, ένας Δημητρίου που έφυγε, ένας Λίρατζης, θα σωθεί ο Λίρατζης. Εάν παίξουν 4-5, ίσως μέσα σε εισαγωγικά σωθεί η ομάδα. Ναι. Γιατί καλή είναι πάντα το λέω, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Να ανησυχούμε που έφυγες και εσύ, έφυγε και ο Δανιλίδης. Είναι συμπτωματικό, είναι... Ή όλο αυτό που μας περιγράφεις είναι και λόγοι για τους οποίους σταμάτησε τον ΠΑΟΚ. Τι κάνετε σιγά σιγά. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα πολύ τεράστιο σωματείο. Δεν μπορεί να ανησυχεί αν θα φύγει οποιοδήποτε. Παρ' όλα αυτά για τον Δανιλίδη να μιλήσω, θεωρώ ότι όπως είπε και ο Παύλο, που σε ό,τι έχει να κάνει με θέση σκέψη τον θεωρώ πάρα πολύ δίκαιο άνθρωπο και τα λέει τα πράγματα όπως είναι πάντα, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για να κρατάει τα παιδιά σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο έντασης, ώστε να είναι έτοιμα για τη Super League. Μάλιστα. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω 100% με τον Παύλο. Βασίλη, σου ευχηθούμε ό,τι καλύτερο στην Κύπρο και στην Ομόνια. Θα παρακολουθούμε τη δουλειά σου. Έξαλλη είναι οι θαμώνες γνωστού καφέ στη Βόρεια Τούμπα που αποχώρησες για να πας στην Ομόνια. Δέχομαι μηνύματα... Τι να σου πω τώρα. Έξαλλη. Έξαλλη. Όχι ως αλλιά. Θα τη λείψει παρέα γι' αυτό. Ναι, θα τη λείψει παρέα γι' αυτό. Έξαλλη. Άμα δεις, όμως, τι να σου λέω τώρα. Έξαλλη. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Σε ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να σε καλά, Βασίλη. Να σε καλά, Βασίλη. Ο Βασίλης Μήτας, και προπονητής σε ομάδες του ΠΑΟΚ και τεχνικός υπεύθυνος επί χρόνια στις Ακαδημίες του Δικεφάλου. Συζητήσαμε γενικότερα το όλο θέμα. Το οποίο πρέπει να απασχολεί τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να απασχολεί τον ΠΑΟΚ γιατί πρέπει να γίνει αυτάρκης ο ΠΑΟΚ κάποτε. Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα έχουμε άποψη ανθρώπου του ποδοσφαίρου. Παρόμοια ήταν και χθες τον κύριο Γεωργόπουλο, ότι πραγματικά βάζουν το χέρι τους στη φωτιά. Είναι βέβαιοι ότι οι ποδοσφαιριστές που τώρα έφτασαν στην ΚΑΠΑ 20 μπορούν να κάνουν μεγάλη καριέρα. Εγώ είδα μερικά πράγματα από ειδικά του πουλένου μου. Όλα τα παιδιά είναι καλά. Κάποια βέβαια ξεχωρίζουν. Αλλά είδα πράγματα από το πουλέν μου που δεν τα έχω δει σε πρώτη ομάδα καιρό. Δηλαδή κάτι κάθεται 40 ή κάτι τέτοια. Δηλαδή και λες, δεν γίνεται να μην παίξει αυτός ο άνθρωπος μπάλα. Επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι. Δεν μπορώ να εξηγήσω για τον Πέλκα τι θέλω να πω. Ένας από τους λόγους λοιπόν που ο Πέλκας φτάνει να είναι αυτός που είναι και να κάνει τη διαφορά πλέον στον ΠΑΟΚ, ένας από τους λόγους είναι και το ότι έπαιξε στην πρώτη ομάδα 18 χρονών. Αυτό θέλω να πω.
δεν θα ήταν αυτός που είναι τώρα αν δεν έμπαινε να δοκιμαστεί στα 18 της πρώτη ομάδα. 18 νομίζω. Εγώ νομίζω ότι για τον Μπέλκα, επειδή τυχαίνει να τον γνωρίζουμε από μωρό, σημαντικό λόγος που έπαιξε ο Μπέλκας ποδόσφαιρο και έχει γίνει αυτός που έχει γίνει είναι ο πατέρας του, ο οποίος είναι ποδοσφαιράνθρωπος και είναι τυπάρα μεγάλη. Πολλοί λόγοι υπάρχουν, αλλά δεν συμφωνείς ότι ένας λόγος είναι θα και αυτός. Ρε, γιατί πρώτα απ' όλα το ότι έχει παίξει ο Μπέλκας ποδόσφαιρο στον ΠΑΟΚ είναι συγκυριακό με αυτό που έχει συμβεί. Το τον απέκτησε είναι συγκυριακό. Όχι, άστο τον απέκτησε, το ότι έπαιξε. Το ότι δεν του γύρισε το μάτι μια μέρα να πει φεύγω. Καλά, εντάξει. Εντάξει, είναι ένα θαύμα. Μέσα και από αυτό όμως δοκιμάστηκε. Και πλέον ναι, άρα εκεί, μπαίνει ναι, εκεί μπαίνει η οικογένεια στη μέση. Ναι. Κατάλαβες τι σου λέω. Δηλαδή δεν είναι ότι υπήρχε ένας προγραμματισμός να παίξει ο Πέλκας. Ο Πέλκας έπαιξε στον ΠΑΟΚ. Τον κοροϊδεύανε στην αρχή ο νέος Κούδας όταν τον έβαλε ο Δόνης. Μετά πήγε στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Μετά τον πήρε ο μάνατζερ του, τον πήγε στην Πορτογαλία. Μετά γύρισε πίσω γιατί έτυχε να μην βρεθεί μια ομάδα να δώσει 200 χιλιάρικα. Να τα λέμε όλα. Εντάξει, να τα λέμε όλα. Είχε 300 χιλιάρικα buyout όταν έπαιξε σε Ντούμπαλ. Mm-hmm. Σε Ντούμπαλ δεν έπαιξε. Ναι. Ωραία. Ήρθε εδώ μετά πίσω, έκανε με τον Τούντορ double-double. Πέρσι πετάχτηκε στο περιθώριο. Όταν σφίξαν οι κόλλοι μπήκε, έβαλε εκείνο τον κόλλο με τον Πανιόνιο και έδειξε τα τέτοια του. Ωραία. Και φέτος ξαφνικά, εντάξει, καταλαβαίνει ο Λουτσέσκου τι έχει. Και τον καθιερώνει μετά τον πρώτο 1,5 μήνα. Αυτό είναι συγκυριακό. Δεν είναι πλάνο. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να το πάρει η απόφαση κάθε χρόνο να δίνει την ευκαιρία, να δοκιμάζει ένα τέτοιο παιδί. Να το δοκιμάζει. Ή δύο, ή ένα. Δεν μπορεί να γίνει σε παιδί. Ο Λίδατσης και ο Τσαούσης είναι διεθνής, ωραία, με την νέων. Το ίδιο και ο Διαμαντής. Ο Μιχόγεβιτς τι έχει και δώσαμε λεφτά να τον πάρουμε σε σχέση με τον Διαμαντή. Το μάνατζερ του Τσιμίροτ. Να, μάλιστα. Τι έχει. Αυτό. Αλλά μπορεί να γίνει παίζοντας τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι. Ότι παίζοντας τον ΠΑΟΚ μπορεί όμως να... Για μένα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ αφού δεν έχει στρατηγική είναι η β' ομάδα. Από εκεί θα φανεί. Θα είναι πιο εύκολο για τα παιδιά μετά να μπουν στην πρώτη ομάδα. Δηλαδή αν έχω εγώ μια K20 που στη Β' Εθνική, εντάξει, και ας μην υπάρχει νομικό πλαίσιο, ας πάω να πάρω, δεν με ενδιαφέρει. Ωραία, μέχρι αυτοί οι λύθοι να καταλάβουν ότι πρέπει να υπάρχουν β' ομάδες, για χίλιους λόγους. Για χίλιους, όχι για δύο, για τρεις, για χίλιους. Εντάξει, αν εγώ έχω στη β' ομάδα μου στόπερ που κάνει παπάδες σε επαγγελματικό επίπεδο, δεν θα τον πάρω μετά στην πρώτη ομάδα, θα φοβηθώ. Ή αν έχω ένα σέντερφορ που κάνει 17-18 γκολ στη Β' Εθνική, θα φοβηθώ. Για δύο-τρεις φίλους που και άλλες φορές που έχουμε κάνει το θέμα μου έχουν γράψει και είναι διαφορετικοί. Και μπορεί να ξέρουν κιόλας. Δηλαδή, okay, μπορεί να έχουν άποψη. Ότι δεν έχει ταλέντο η K20 του ΠΑΟΚ. Θα μας επιτρέψετε να σεβόμαστε πιο πολύ τη γνώμη ενός προπονητή εθνικής ομάδας ή ενός ανθρώπου που ήταν στον ΠΑΟΚ και έφυγε πλέον τον ΠΑΟΚ. Έχουμε και τα μάτια μας, παιδιά. Είδαμε κι εμείς. Δεν είναι τώρα. Έχουμε δει κι εμείς. Απλά είναι top σε επίπεδο ακαδημιών. Δεν τους έχουμε τσεκάρει σε επαγγελματικό επίπεδο. Σου λέει δημόσιο ότι βάζει το χέρι του στη φωτιά. Δηλαδή με κίνδυνο να εκτεθεί. Εντάξει. Και σου περιγράφει ότι είναι πιο εύκολο να βρεις ποιος δεν θα παίξει ποδόσφαιρο. Εύκολα το βλέπεις. Από το να δεσμευτείς ποιος θα κάνει καριέρα μεγάλη. Τέλος πάντων. Έχουμε θίξει το θέμα πάρα πολλές φορές, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό ένα θέμα για την καθημερινότητα του ΠΑΟΚ και για την ταυτότητα. Γιατί πολλές φορές νομίζετε ότι το ποδόσφαιρο είναι μόνο ποιον θα πάρω, ποιον θα διώξω, τι θα κάνω, ποιος θα παίξει την Κυριακή. Δεν είναι έτσι. Το Α και το Ω που σε κάνει από καλή ομάδα, top ομάδα, είναι η στρατηγική και είναι και η ταυτότητα. Και η ταυτότητα ορίζεται από το κλαμπ με βάση την ακαδημία. Και βάσει τα θέλω του προπονητή. Δεν είναι το ποδόσφαιρο τόσο απλό. Το ποδόσφαιρο είναι επιστήμη. Η Μπαρτσελόνα έχει σχολή. Ο Άγιαξ έχει σχολή. Η Βασιλεία που βλέπουμε τώρα έχει σχολή. Όλοι έχουν ένα στυλ παιχνιδιού. Κάτι. Ξέρει ο άλλος τι θα δει. Λοιπόν, φτάσαμε λίγο πριν τις 2 από την Κυριακή και μετά για τις επόμενες 8-9 μέρες.
θα είμαστε στην Ολλανδία και για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ. Ένα διαφορετικό στάδιο με άλλους στόχους για την ομάδα του Λουτσέσκου. Τώρα είναι πιο χρήσιμα τα συμπεράσματα. Δηλαδή η τουριστική μας διάθεση που είχαμε ξεκάθαρα στο πρώτο στάδιο. Πες να μιλάς για τον εαυτό σου. Εννοείται. Ναι, ναι. Νομίζω ότι μπαίνει στην άκρη και πλέον τα πράγματα σοβαρεύουν. Είναι το δεκαήμερο που νομίζω ότι θα έχουμε μια πλήρη εικόνα για το τι θα δούμε απέναντι στη Βασιλεία. Εγώ έχω ήδη αγωνία για αυτά τα παιχνίδια. Έχω μπει στο κλίμα του ΠΑΟΚ Βασιλεία. Πολύ μεγάλα μάτς. Και οι μέρες είναι λίγες, δεν είναι. Είναι μια εβδομάδα που γυρνάμε, παίζουμε. Γυρνάμε Τρίτη, παίζουμε Τρίτη. Τρίτη γυρνάμε Δευτέρα. Έχω χάσει την μπάλα. Τρίτη νομίζω. 17. Είναι πολύ βασικό να μην προκύψουν προβλήματα. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό το πρώτο. Βασικό να μπουν λίγο πιο γρήγορα και καλά οι 7 νέοι στο πνεύμα της ομάδας. Να κλείσουν και μια-δυο τρύπες που υπάρχουν στο ρόστερ. Να ανέβει η απόδοση και η σωματική ικανότητα των πιο μεγάλων σε ηλικία παιχτών που θέλουν πιο πολύ χρόνο, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι και πολύ στον ΠΑΟΚ με ομικρονιώτα, είναι και πολύ σημαντική. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Έχει 3 φιλικά, ίσως έχει και 4 η ομάδα στην Ολλανδία. Για όλα αυτά τα λέμε από Κυριακή. Από το Όστερμπεκ, την δεύτερη έδρα του ΠΑΟΚ. Εκεί Άρνεμ, Όστερμπεκ, Βολφιέζε. Οι περιοχές κοντά στο Άρνεμ είναι η δεύτερη έδρα του ΠΑΟΚ εδώ και 10 χρόνια. Είναι η Τούμπα, η Μεσίνα. Εγώ ξέρω το Όστερμπεκ καλύτερα από το Λέχοβο. Αυτό είναι. Διαφωνείς? Όχι, όχι. Ο σταθμό του Λεχόβου, πού να ξέρω πού είναι. Το Λέχοβο λες. Πες πόλεις, πες. Κυλκής, Κατερίνη. Στο Κυλκής, τι να πάω κάνω στο Κυλκής. Ναι. Όποιος γεννιέται στο Κυλκής, ό,τι γίνεται στο Κυλκής, μένει στο Κυλκής. Τα φιλιά μας στο Κυλκής. Είναι το Las Vegas της Ελλάδος. Κλείνουμε και τη σημερινή εκπομπή. Καλό μεσημέρι σε όλους.